Αγαπητοί φίλοι, με μεγάλη χαρά απόψε υποδεχόμαστε τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Δεν χρειάζεται να υποθούν εισαγωγικά. Υπάρχουν μόνο ένα-δύο σημεία που θα ήθελα εντελώς ακροθυγώς να αναφέρω. Το θέμα του είναι η συνταγματική θεσμή στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Η μεταπολίτευση διακρίνεται από τις προγενέστερες περιόδους ακριβώς για τη συνταγματική σταθερότητα, τη θεσμική σταθερότητα, η οποία έλειψε στο μεγαλύτερο διάστημα του 20ου αιώνα. Στη διάρκεια της μεταπολίτευσης λύνεται και το θέμα του διεισμού που χαρακτηρίζει το πολίτευμά μας, δηλαδή την de facto ή και de jure συχνά παρουσία ενός ισχυρού αρχηγού του κράτους με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, λύνεται οριστικά το 1985-86. Παράλληλα υπάρχει μια δεύτερη ενδιαφέρουσα εξέλιξη των πολύ τελευταίων χρόνων του 21ου αιώνα, είναι αυτό που έχει ενιολογήσει ο κύριος Βενιζέλος ως τη μετάβαση από το κυρίαρχο έθνος κράτος στο μετανεωτερικό κράτος μέλος. Αφορά κυρίως την ιστορική εμπειρία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όμως προφανώς μια κεφαλαιόδους σημασίας αλλαγή. Αυτά είχα μόνο να επισημάνω. Δίνω πολύ σύντομα το λόγο στον κύριο Πρόεδρο. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ θερμά τον Σωτήρη Ριζά για την θερμή σύντομη εισαγωγή και βεβαίως για την πρόσκληση που μου απίθυνε μαζί με τον αγαπητό φίλο Κώστα Κωστή και τον κύριο Σακαρόπουλο, ο οποίος εκπροσωπεί το Μουσείο Μπενάκη που μας φιλοξενεί σε αυτόν τον ωραίο χώρο. Αντιλαμβάνομαι ως σεμιναριακού χαρακτήρα τη συνάντησή μας, η οποία εντάσσεται σε αυτό το πολύ ωραίο και φιλόδοξο πρόγραμμα πολυπρισματικής προσέγγισης της μεταπολίτευσης εν ώψη του εορτασμού της επετείου των 50 ετών το 2024. Και χαίρομαι γιατί μου ανετέθη να ασχοληθώ με τη θεσμική όψη, με τη θεσμική αποτίμηση αφού του προκλητικού ακόμη και σήμερα φαινομένου που λέγεται μεταπολίτευση. Θα ξεκινήσω με ορισμένα προβλήματα περιοδολόγησης. Στην ανάλυση μου δεν αναφέρομαι στην μεταπολίτευση εν στενή εννοία, δηλαδή στην ιστορική στιγμή ή στην βραχία, έστω περίοδο, της κατάρρευσης της δικτατορίας και της εγκαθίδρυσης ενός δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης, δηλαδή στην βραχία περίοδο από τις 24 Ιουλίου 1974 έως τη θέση σε ισχύ του Συντάγματος του 1975, που εμείς οι νομικοί το ονομάζουμε Σύνταγμα της 7ης, 9ης, 11ης Ιουνίου του 1975, γιατί ψηφίστηκε στις 7, δημοσιεύτηκε στις 9 και άρχισε να ισχύει στις 11 Ιουνίου, η μέρα κατά την οποία η τότε κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή υπέβαλε επισήμως την αίτηση ένταξης της χώρας στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Άρα η εγκαθίδρυση της νέας δημοκρατικής συνταγματικής τάξης και πανηγυρικά συνδυάστηκε με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Σας θυμίζω, υπό ένα ιδιόρυθμο καθεστώς σε σχέση με την Ατλαντική Συμμαχία, γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπό την πίεση της συγκυρίας είχε αποσύρει τη χώρα από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, επαναλαμβάνοντας το εγχείρημα De Gaulle. Άρα το 1975 η χώρα υπέβαλε την αίτηση ένταξης, ούτως ή άλλως έπαιρνε να αποκατασταθεί το τραύμα που είχε δημιουργηθεί στην Συμφωνία Σύνδεσης της Ελλάδος με την ΕΟΚ, ήταν η πρώτη σχετική συμφωνία, αλλά η χώρα ήταν εκτός στρατιωτικού σκέλους του ΝΑΤΟ. Λέω εν παρενθέση και εν παρόδο ότι ποτέ δεν επανήλθαμε στο στάτους που είχαμε στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ μετά την επανένταξη το 1980 επί κυβέρνησης Γεωργίου Ράλη. Βρεθήκαμε αρκετά πίσω σε πολλά λεπτά σημεία
από το σημείο στο οποίο βρισκόμασταν το 1974 όταν αποχωρήσαμε. Κλήθηκα να χειριστώ την διαπραγμάτευση αυτή μετά από πάρα πολλά χρόνια, το 2011, το πρώτο εξάμηνο, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όταν καταστρωνόταν η νέα δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ και έπαινε να επιληθούν παρόμοια προβλήματα. Ίσως η σημαντικότερη μεταβολή που επήλθε τότε ήταν η κατάργηση του αεροπορικού στρατηγίου της Σμύρνης και η αντικατάστασή του από χερσαίο στρατηγείο και η κατάργηση του κέντρου αεροπορικού συντονισμού του ΚΑΟΚ του ΕΣΚΙ ΣΕΧΙΡ, όπως και της Λάρισας, κάτι που άλλαξε εντυπωσιακά την κατάσταση στο Αιγαίο ως προς τις ελληνοτουρκικές ισορροπίες. Αλλά συνεχίζω τώρα. Η βραχή αυτή, η περίοδος, περιλαμβάνει και τις πρώτες εκλογές στις 17 Νοεμβρίου του 1975 και το πολιτιακό δημοψήφισμα της 8 Δεκεμβρίου του 1974. Εγώ λοιπόν αναφέρομαι στο σύνολο της περίοδου που έχει ως αφετηρία την ασθενή ενιαία μεταπολίτευση και φτάνει ως σήμερα. Η περίοδος αυτή της ενευρία ενιαία μεταπολίτευση έχει τη διπλή ικανότητα αφενός μεν να έχει αυτοπροσδιοριστεί και να έχει επιλέξει εξ αρχής το όνομά της, αφετέρου δε να επεκτείνεται διαρκώς αναζητώντας μία τομή που θα σήμαινε τη μετάβαση σε άλλη περίοδο. Όλες όμως οι κρίσεις που δημιουργήθηκαν και έδωσαν την αρχική αίσθηση ότι μπορεί να αποτελέσουν τομή μετάβασης σε μία άλλη περίοδο, ότι μπορεί να σηματοδοτήσουν το τέλος της μεταπολίτευσης, τελικά ενσωματώθηκαν σε αυτήν. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 48 χρόνια μετά την εμπειρία της δικτατορίας έχει αποκτήσει μια υψηλή αίσθηση ιστορικότητας, δεν παρασύρεται από τη συγκυρία και ξέρει πώς εξελίσσονται τα κύματα του μακρού ιστορικού χρόνου, ή έχει καθυλωθεί σε μια ψευδαίσθηση ότι η μεταπολίτευση ταυτίζεται με πολύ σημαντικά κεκτημένα, η αμφισβήτηση των οποίων της προκαλεί πολύ μεγάλη αμηχανία, σχεδόν φοβία. Και αυτό δεν επιτρέπει να μεταβληθεί η περιοδολόγηση μιας ιστορίας που γράφει εκούσα άκουσα η ίδια η ελληνική κοινωνία. Αυτό βέβαια τώρα είναι μια ολίγον μεταφυσική ή πάντως χαλαρή προσέγγιση του ιστορικού υποκειμένου, αλλά είναι ένα θέμα που αξίζει να ερευνήσει κανείς. Η οικονομική κρίση της δεκαετίας 2009-2019 και αμέσως μετά η πανδημία, δηλαδή αυτή η μετάβαση από κρίση σε κρίση, και η πανδημία μάλιστα ως πολλαπλή κρίση, υγειονομική, κοινωνική, θεσμική, οικονομική, ανθρωπολογική, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως τομές και ως σημεία μετάβασης σε μία νέα περίοδο, όμως η μεταπολίτευση επιμένει. Και ευτυχώς, κατά τη γνώμη μου, εφόσον η μεταπολίτευση ταυτίζεται με τη συνταγματική ομαλότητα, με τη δημοκρατία, με το κράτος δικαίου, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την επιβεβαίωση της δυτικής ταυτότητας, με σεβασμό στην ιδιοσυστασία, αλλά όχι στον αφελή εξαιρετισμό, ταυτίζεται με τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, με επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, με οικονομική πρόοδο παρά τα προβλήματα και τις παλινδρομήσεις. Θα μπορούσα να λύσω το πρόβλημα αυτό μιλώντας ως νομικός, ως συνταγματολόγος, λέγοντας ότι η μεταπολίτευση με την ευρία έννοια του όρου ταυτίζεται πάντως χρονικά με την εντυπωσιακά μακρά και συμπαγή για τα ελληνικά ιστορικά δεδομένα περίοδο ισχύως του Συντάγματος του 1975. Συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεών του, που όλες έχουν γίνει κατά τις διαδικαστικές προδιαγραφές του Συντάγματος και με σεβασμό στα ουσιαστικά όρια του Συντάγματος, βρισκόμαστε εντός της περίοδου εφαρμογής του Συντάγματος του 1975. Συγκρίσιμη μακρά περίοδο στη συνταγματική ιστορία έχουμε μόνο με το Σύνταγμα του 1864, που ίσχυσε μέχρι την ριζική μεταβολή, τη λεγόμενη αναθεώρηση, εν πάση περιπτώσει, που ήταν πρωτογενής κατά κυριολεξία μεταβολή του 1911, συμπεριλαμβανομένη σε εκείνη την περίπτωση της μίζωνος άτυπης μεταβολής με τη μορφή συνθήκης του πολιτεύματος που ήταν η εισδοχή της αρχής της δεδηλωμένης. Αλλά θα μπορούσα να πω ότι από συνταγματικής πλευράς, εφόσον βρισκόμαστε στο πλαίσιο ισχύως του ίδιου συντάγματος, έχουμε μία ενιαία περίοδο. Τώρα, ο πρόσφατος εορτασμός των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης του 1821
μας προτρέπει πάντως να μετρήσουμε ξανά τον ιστορικό χρόνο και να αντιληφθούμε ότι η περίοδος της μεταπολίτευσης καλύπτει ούτε λίγο ούτε πολύ το 1/4 της συνολικής διαδρομής του νέου ελληνικού κράτους, του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, εν πάση πτώση αυτών των 200 ετών. Υπάρχει βέβαια και η αντίστροφη ανάγνωση, που μας λέει ότι μετά από 48 χρόνια η μεταπολίτευση πάλιωσε. Δεν τη ζούμε ως κατάσταση, αλλά τη μελετούμε ως κεφάλαιο της ιστορίας. Προφανώς ισχύουν όλες οι εκδοχές ταυτοχρόνως, καθώς ζούμε μέσα στην ιστορία, χωρίς τις περισσότερες φορές να το συνειδητοποιούμε. Επίσης, έχει πολύ μεγάλη σημασία, κατά τη γνώμη μου, το ότι τα συζητούμε όλα αυτά, ενώ η πανδημία αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα θεσμικά, συνταγματικά, νομολογιακά, από πλευρά σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρωτίστως, με ένα από τους καλύτερους τρόπους διεθνώς, δηλαδή με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, με μεγάλη προσοχή, γιατί το Σύνταγμα, η ένωμη τάξη, το σύστημα δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων και της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων δεν επιτρέπει κάτι άλλο. Θυμίζω ότι υπήρξαν αρκετές χώρες μέλη μεταξύ των 47 του Συμβουλίου της Ευρώπης που ζήτησαν να εφαρμοστεί το άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δηλαδή η κατάσταση εξαίρεσης, derogation, από τις ουσιαστικές διατάξεις της Σύμβασης, κάτι το οποίο εδώ ουδής διανοήθηκε. Προφανώς έχουμε πολλές θεσμικές εκκρεμότητες, όμως δεν φτάσαμε σε τέτοιο σημείο στην Ελλάδα. Τώρα, αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι η μεταπολίτευση εξελίσσεται με διαφορετική ταχύτητα στα διαφορετικά επίπεδά της. Και μάλιστα θα έλεγα ότι η συνεχής επιμήκυσή της καθιστά πρόδειλες αυτές τις διαφορετικές ταχύτητες ανά επίπεδο. Θεσμικά η χώρα, παρά τα πολλά προβλήματα, κινείται με ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Τελεί δηλαδή υπό αυστηρό διεθνή δικαστικό έλεγχο που ασκείται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ως προς σεβασμό του λεγόμενου ευρωπαϊκού νομικού και πολιτικού πολιτισμού, των ευρωπαϊκών αξιών, των κοινών ευρωπαϊκών συνταγματικών παραδόσεων, δηλαδή ως προς σεβασμό του κεκτημένου της ευρωπαϊκής φιλελεύθερης δημοκρατίας, η οποία τελεί υποκρίση και μάλιστα έντονη στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτει σύνταγμα σύγχρονο και ανθεκτικό. Δημοσιονομικά θα τα συζητήσουμε με αφορμή άλλη εισήγηση, αλλά η χώρα βρίσκεται σε μια υβριδική κατάσταση που της επιτρέπει χάρη στην δραστική παρέμβαση που έγινε το 2012, πριν 10 χρόνια, και εντός της γενικής χαλάρωσης λόγω πανδημίας να βάζει σε αγγίλη αλλά όχι να αγνοεί το ζήτημα του δημοσίου χρέους και να διεκδικεί το μερίδιό της στα νέα ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά εργαλεία και το δικαίωμά της να αξιοποιήσει μια πιο όρημη και διορατική ευρωπαϊκή αντίληψη για το μέλλον της Ευρωζώνης και όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι οι δοκιμασίες είναι πολλές και ιδίως οι διεθνοπολιτικές δοκιμασίες για τις οποίες φαντάζομαι ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε. Στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας, ανταγωνιστικότητας των διαρθρωτικών αδυναμιών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, τα δημοσιονομικά και χρηματοδοτικά δεδομένα που σημειώσαμε επιτρέπουν στη χώρα να έχει ένα νέο ευρύ μακροοικονομικό και αναπτυξιακό ορίζοντα, εφόσον βεβαίως όλοι οι κρίσιμοι παράγοντες θυμούνται και σέβονται την μακρά και συσσωρευμένη κόπωση της ελληνικής κοινωνίας, που φοβάται τις αλλαγές πια που συντελούνται στην ίδια τη διαστρωμάτωσή της και προβάλλει επιτακτικά το αίτημα της συμπεριληπτικότητας, δηλαδή του περιορισμού των νέων ανισοτήτων. Αντίθετα από στα τρία προηγούμενα επίπεδα, στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος, 48 χρόνια μετά αγωνιζόμαστε να μείνουμε σχετικά πιστοί στον κλασικό άξονα αριστερά-δεξιά. Παρά τις αλλαγές που συντελούνται διεθνώς, αλλά και στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχουν σύνδρομα στα οποία αναφέρομαι πολύ συχνά, βαριές μνήμες από τον εθνικό διχασμό έως τον εμφύλιο και από τις συνθήκες της ρήξης και του Λονδίνου έως την αποστασία. Αυτά τα σύνδρομα ανακόπτουν την ορίμανση
των πολιτικών συμπεριφορών, με εξαίρεση τις διαχειριστικές υποχρεώσεις, αλλά και τις διαχειριστικές ευκαιρίες που έχει η εκάστοτε κυβέρνηση. Τώρα, το εντυπωσιακό θα μας φανεί χρήσιμο για την συνολική αξιολόγηση είναι ότι στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, μακροσκοπικά βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι στην αφετηρία της μεταπολίτευσης. Το Κυπριακό είναι πάντοτε ανοιχτό και σε αδιέξοδο. Οι δέλινο-τουρκικές σχέσεις παραπέμπουν ιστορικά και νομικά όχι στο 1974, αλλά στη συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους. Δηλαδή παραπέμπουν στην περίοδο 1832. Θα μπορούσαμε βέβαια να πάμε μέχρι το τέλος των συμβάσεων που καθόρισαν τα χερσαία σύνορα της χώρας. Αλλά οι εκκρεμότητες που έχουμε ως προς την οριοθέτηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων του τύπου υφαλοκρηπίδα αποκλειστική οικονομική ζώνη και οι εκκρεμότητες που έχουμε ως προς την χωρική θάλασσα και τον εναέριο χώρο είναι καταστατικού χαρακτήρα εκκρεμότητες 200 χρόνια μετά και πάντως σίγουρα 48 χρόνια μετά. Πίσω από όλα αυτά εξελίσσεται η πιο κρίσιμη, κατά τη γνώμη μου, διεργασία που αφορά την οριστική πρόσληψη και την υπέρβαση της μεταπολίτευσης, αφορά την σύγκρουση στο επίπεδο της κοινωνικής νοοτροπίας, της συλλογικής ταυτότητας του έθνους, έστω αυτής που προκύπτει συμψηφιστικά μέσα από συνεχείς αντιφάσεις και παλινδρομήσεις. Η μεταπολίτευση, κατά τη γνώμη μου, οικοδομήθηκε σε μεγάλες, απλές και εύκολες παραδοχές σε σχέση και με το παρελθόν και με το μέλλον. Σε βολικά στερεότυπα που κυριάρχησαν στον ευρύ και απροσδιόριστο χώρο των μικρομεσαίων στρωμάτων και σε ιδεολογικές ασυλίες που χορηγήθηκαν αφιδώς σε όλες σχεδόν τις εκδοχές της αριστεράς ως αποζημίωση για τους αποκλεισμούς της μετεμφυλιακής περίοδου. Αυτές οι βάσεις στις οποίες στηρίχθηκε το κοινωνικό και πολιτικό συμβόλαιο της μεταπολίτευσης επηρεάζουν και το θεσμικό συμβόλαιο της μεταπολίτευσης και αποδείχτηκαν ανεπαρκείς. Η σύγκρουση της περίοδου 2009-2019, περίοδος των μνημονίων δηλαδή, είναι στην πραγματικότητα η σύγκρουση ανάμεσα αφενός μεν στη ρητορικά προοδευτική, αλλά βαθιά και μειοπικά συντηρητική αιμονή στην ιδρυτική εκδοχή του κοινωνικού και πολιτικού συμβολέου της μεταπολίτευσης, αφετέρου δε στην αναγώνια προσπάθεια να προστατευτεί το ουσιαστικό κεκτημένο της μεταπολίτευσης. Η δημοκρατία, ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός, η συμμετοχή στον πρώτο κόσμο, στον δυτικό κόσμο. Είδαμε τα αποτελέσματα και το τίμημα της σύγκρουσης αυτής. Η πανδημία τώρα με όλες τις ανθρωπολογικές προκλήσεις της συμπίπτει με τη φάση της απροκάλυπτης επαναχάραξης του παγκόσμιου χάρτη, των σφαιρών επιρροής, αρχικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Δύσης και Ρωσίας, στη συνέχεια ενδεχομένως μεταξύ των δύο αυτών και της Κίνας. Οι νέοι συσχετισμοί δεν είναι μόνο στρατιωτικοί και οικονομικοί, αλλά και θεσμικοί και αξιακοί. Φαντάζομαι ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο κρίσιμη ήταν η παραχώρηση του αυτοκεφάλου στην Ουκρανική Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, τώρα που η Ουκρανία είναι το επίκεντρο αυτής της νέας, ας πούμε, συζήτησης περί σφαιρών στην πραγματικότητα, δηλαδή σε αυτήν την αναψηλάφιση του 1990, της πτώσης του τείχους του Βερολίνου και της διάλυσης της τότε Σοβιετικής Ένωσης, η Ελλάδα, ο ελληνισμός, μετέχει σε αυτό το πολύ μεγάλο, ας το πούμε έτσι, δίλημα, με βασική εισφορά αυτό, το οποίο ίσως δεν το έχει συνειδητοποιήσει και δεν το υπερασπίζεται. Πρόκειται για μία αντιπαράθεση μεταξύ αφενός με εκδοχών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αφετέρου δε εκδοχών αυταρχισμού και ολοκληρωτισμού. Από την άποψη αυτή, το μεγάλο ζήτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Αλλά αυτό είναι παρεπίμπουσα παρατήρηση.
Το διακύβευμα, εν πάση περιπτώσει, είναι ολιστικό και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς δευτερεύει. Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραμέτρων είναι πιθανόν να οδηγήσει σε μια παγκόσμια μεταπολίτευση. Μια αλλαγή παραδείγματος οικουμενικών και όχι μόνο δυτικών ή δυτικοκινέζο-ρωσικών διαστάσεων. Η δική μας λοιπόν μικρή αλλά τόσο πολύτιμη μεταπολίτευση του τελευταίου σχεδόν μισού αιώνα θα δικαιωθεί αν φανεί ότι μας έχει προετοιμάσει ως κράτος και ως κοινωνία για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων τέτοιου επίπεδου. Με προβληματίζει συνεπώς πάρα πολύ η συζήτηση που γίνεται συχνά και με ευκολία για το λεγόμενο τέλος της μεταπολίτευσης, που είναι η καθημά συζήτηση για το τέλος της ιστορίας καθυστερημένη. Η συζήτηση αυτή ίσως δείχνει άγνοια για τον τρόπο με τον οποίο αποκρισταλώνονται οι διάφορες ιστορικές περίοδοι, όχι ως άσκηση επιστημονικής περιοδολόγησης, αλλά ως πραγματική κατάσταση. Αν η μεταπολίτευση ορίζεται στην αφετηρία της από την πτώση της δικτατορίας, μπορεί να οριστεί στο τέλος της μόνο από έναν αντίστοιχη σημασία γεγονός. Και τέτοιο ευτυχώς δεν έχει συμβεί. Αυτή η βασική διαπίστωση ούτε αναιρεί ούτε παραγνωρίζει τα προβλήματα, τις αντιθέσεις, ανισότητες, τις ανάγκες, τις διεκδικήσεις. Περιγράφει όμως, θέλω να ελπίζω ισορροπημένα, το συνολικό επίτευγμα των Ελλήνων. Στο επίπεδο μάλιστα των θεσμών, ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε μια συγκρίσιμη περίοδος από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους και μετά. Έχει με άλλα λόγια διαμορφωθεί ένα πολύ πλούσιο θεσμικό κεκτημένο της μεταπολίτευσης, που λειτουργεί ως απόδειξη αλλά ταυτόχρονα και ως εγγύηση της πολιτικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας μέσα στο κέλυφος του ευρωπαϊκού νομικού και πολιτικού πολιτισμού. Το θεσμικό αυτό κεκτημένο συγκροτείται, κατά τη γνώμη μου, από 10 βασικές παραμέτρους που θα σας παραθέσω και μετά θα συζητήσουμε λίγο τις σπουδαιότερες από αυτές. Η πρώτη παράμετρος είναι η βαθιά και ευρεία συνταγματική συνένεση που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας. Μετά τις δραματικές εμπειρίες της μετεμφυλιακής περίοδου, της δικτατορίας, το Σύνταγμα του 1975, όπως αναθεωρήθηκε προκειμένου να εγκαθιδρυθεί ένα καθαρό κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης το 1986 και όπως επιβεβαιώθηκε, εξυγχρονίστηκε και συμπληρώθηκε με ευρύτατη αποδοχή στην αναθεώρηση του 2001, οδήγησε σε ένα συνταγματικό πλαίσιο, αυτό του 1975, 1986, 2001, 2008, 2019, έτσι συμβολίζεται το Σύνταγμά μας, που συγκεντρώνει μία πρωτοφανή κοινωνική και πολιτική αποδοχή και νομιμοποίηση. Πρωτοφανή. Παραδόξως δε, σε συνταγματικό επίπεδο, η ενστενή ενιαία μεταπολίτευση ολοκληρώνεται μόλις το 2001. Μόλις τότε οι δύο μεγάλες κυβερνητικές πολιτικές δυνάμεις της εποχής συμπίπτουν σε κάτι που θα έπαιρνε ένα αυτονόητο, δηλαδή στην πολιτική νομιμοποίηση του Συντάγματος της χώρας. Το Σύνταγμα του 1975 γεννήθηκε με ένα γενετικό πρόβλημα ως προς τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, που ήταν αντικείμενο οξίας πολιτικής και επιστημονικής αντιπαράθεσης, και με ένα δεύτερο πρόβλημα, την αμφιβολία της τότε αντιπολίτευσης ως προς το αν το Σύνταγμα εγγυάται πράγματι το κράτος δικαίου. Ήταν μεμψίμηρη η ένσταση αυτή, αλλά διατυπώθηκε. Δεν είχε γίνει αντιληπτή η σημασία των άρθρων 4 έως 24 εκείνη την εποχή. Η Ελλάδα δεν διατυμπανίζει τον συνταγματικό της πατριωτισμό όπως κάνουν άλλες χώρες και οι Έλληνες δεν έχουν δυστυχώς υψηλό βαθμό συνταγματικής και θεσμικής αυτοεκτίμησης, επειδή είναι χμάλωτοι αυτοϋποτιμητικών στερεοτύπων του παρελθόντος. Η αλήθεια όμως είναι ότι η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους υψηλότερους συντελεστές συνταγματικής συνένεσης. Ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη θεσμική και πολιτική σταθερότητα, αλλά και την πολιτική και κοινωνική συνοχή της χώρας. Η δεύτερη παράμετρος, συνέχεια της πρώτης, κατεξοχήν συμβολική, είναι ο απόλυτος μετασχηματισμός του θεσμού του αρχηγού του κράτους. Από πεδίο σύγκρουσης και διχασμού των Ελλήνων, όπως συνέβαινε επί βασιλείας, σε σύμβολο εθνικής ομοψυχίας και ενότητας.
Οι πρόεδροι της Δημοκρατίας από το 1974 έως σήμερα υπηρέτησαν τον θεσμό και οικοδόμησαν το πνεύμα της μεταπολίτευσης ως πνεύμα θεσμικής και πολιτικής συνένεσης. Σε αυτό συνέβαλε η οριστική αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων το 1976, που δεν τέθηκε υπό αμφισβήτηση ούτε το 2001, ούτε το 2008, ούτε το 2019. Αντιθέτως, το 2019 προστέθηκε η μεταβολή στην διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και η πρόβλεψη δυνατότητας εκλογής ακόμη και με σχετική πλειοψηφία από τη Βουλή που επιλαμβάνεται, κάτι που αφαιρεί κάθε υπόνοια συγκρουσιακού χαρακτήρα από το θεσμό του αρχηγού του κράτους. Η τρίτη και πιο ουσιαστική παράμετρος είναι η ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήματος διακυβέρνησης. Χωρίς αποκλίσεις και κάτω από διάφορες εκδοχές, μονοκομματικές κυβερνήσεις τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ, κυβερνήσεις συνεργασίας, πολλές, το 1989 και 90, το 2011, το 2012, το 2015, οικουμενική κυβέρνηση το 1990. Ποτέ άλλοτε η κοινοβουλευτική αρχή και η αρχή της διαδηλωμένης δεν είχαν λειτουργήσει τόσο καθαρά, τόσο απλά, τόσο αποτελεσματικά. Σε αυτό συνετέλεσε η τέταρτη παράμετρος, που είναι η ουσιαστική σταθερότητα του εκλογικού συστήματος που έχει πλέον καταστεί και συνταγματική επιταγή. Ακόμη και η εκδοχή της λεγόμενης απλής αναλογικής κινείται στο ίδιο πνεύμα. Μετά την αναθεώρηση μάλιστα του 2001, απαγορεύεται, όπως ξέρετε, η ευνηδιαστική και κατατοδοκούν μεταβολή του εκλογικού συστήματος και προβλέπεται ότι κάθε μεταβολή ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός και αν γίνει δεκτή με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών. Φτάνουμε έτσι στην συναφή πέμπτη παράμετρο, που είναι η διασφάλιση της κυβερνητικής σταθερότητας, η οποία έχει αναδειχθεί σε βασική αξία του μεταπολιτευτικού κεκτημένου. Αυτή όμως δεν διασφαλίζεται μόνο με αυτοδύναμες μονοκομματικές πλειοψηφίες στη Βουλή, αλλά και με κοινοβουλευτικά σταθερές κυβερνήσεις συνεργασίας. Απεδείχθη. Η έκτη παράμετρος αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Μέσα σε μια περίοδο ιδεολογικών και πολιτικών αμφισβητήσεων των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών στο όνομα της ασφάλειας, η Ελλάδα διαθέτει μια συνταγματική τάξη που κατοχυρώνει απόλυτα τα ατομικά, ομαδικά και πολιτικά δικαιώματα, κυρίως τα πιο ευαίσθητα από αυτά, που είναι η ατομική ασφάλεια και η προστασία της σφαίρας του ιδιωτικού απορρίτου. Διατάξεις αντίστοιχες με το άρθρο 6 του Ελληνικού Συντάγματος για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας και με το άρθρο 19 για την προστασία του απορρίτου δεν υπάρχουν σε πολλά συντάγματα. Η προστασία είναι αυξημένη σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους πληρέστερους καταλόγους θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Η συζήτηση εστιάζεται στην προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, των μη Ορθοδόξων και στη σχέση κράτους και Εκκλησίας. Είναι μια σοβαρή συζήτηση και ένα σοβαρό κενό. Αλλά δεν πρέπει αυτό να μας κάνει να παραγνωρίζουμε το συνολικό επίπεδο προστασίας των συνταγματικών δικαιωμάτων που ισχύει στη χώρα μας. Αυτό δεν σημαίνει απουσία προβλημάτων ή απειλών, έτσι, κάθε άλλο. Σημαίνει όμως ότι υπάρχει ένα προστατευτικό συνταγματικό πλαίσιο που λειτουργεί βεβαίως σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταίο καιρό εισηγούμε μία έννοια, την έννοια του επαυξημένου συντάγματος, με την οποία, augmented constitution δηλαδή, με την οποία θα σας απασχολήσω τώρα. Πολύ απλά λέω ότι το Ελληνικό Σύνταγμα, ιδίως στο επίπεδο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι ένα επαυξημένο σύνταγμα, καθώς το κανονιστικό και εγγυητικό περιεχόμενό του διευρύνεται μέσω της σύμφωνης προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνείας του, που τελεί υποδικαστικό έλεγχο. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα, εκθέσεις της γραμματείας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που δείχνουν πώς η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επηρεάζει τα συντάγματα των κρατών μερών που αναγκάζονται να προβούν σε αναθεωρήσεις. Ή πώς επηρεάζει την ομολογία των εθνικών συνταγματικών και ανωτάτων δικαστηρίων
η οποία ουσιαστικά διαμορφώνει το πραγματικό σύνταγμα, δηλαδή την ερμηνεία και εφαρμογή του Εθνικού Συντάγματος. Η 7η παράμετρος αφορά την ενσωμάτωση στο θεσμικό κεκτημένο των δικαιωμάτων της λεγόμενης τρίτης και τέταρτης γενιάς. Είμαστε πρωτοποριακοί, έτσι. Το άρθρο 24, όταν εισήχθη το 1975 για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν υπήρχε αλλού. Υπήρχε, ξέρω εγώ, ίσως μόνο στο γιουγκοσλαβικό σύστημα της εποχής εκείνης. Αναφέρομαι στην οικολογική ευαισθησία, στο δικαίωμα της προστασίας του περιβάλλοντος, στο δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, στην προστασία της γενετικής ταυτότητας, δηλαδή σε μεγάλες καινοτομίες, οι οποίες ποτέ δεν είναι μόνο ρητορικές. Ακόμη και το κάθε σημείο στίξης στο συνταγματικό κείμενο έχει κανονιστικό περιεχόμενο. Το Ελληνικό Σύνταγμα, σε συνδυασμό με την ομολογία κυρίως του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει διαμορφώσει ένα επίπεδο προστασίας από τα πληρέστερα στην Ευρώπη, που βεβαίως, όπως σας είπα, συγκροτείται μέσω της έννοιας αυτής του επαυξημένου συντάγματος. Η 8η παράμετρος αφορά τη συνταγματική και γενικότερα τη θεσμική κατοχήρωση του κοινωνικού κράτους, που έχει αναγορευτεί και ρητά στη συνταγματική αρχή με την αναθεώρηση του 2001, ενισχύθηκε το 2009 με τη ρητορική μνήα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η αρχή αυτή απορρέει κυρίως μέσα από τη συνεπή πρακτική της νομολογίας που αξιοποιεί την αρχή της αναλογικής ισότητας. Πίσω από κάθε κοινωνικό δικαίωμα κρύβεται στον πυρήνα του ένα ατομικό δικαίωμα κλασικού χαρακτήρα, δηλαδή πίσω από το δικαίωμα στην παροχή υπηρεσιών υγείας κρύβεται το δικαίωμα στην υγεία. Το δικαίωμα στην υγεία είναι ένα ατομικό δικαίωμα που συνδέεται στην πραγματικότητα με την ανάπτυξη της προσωπικότητας και με την προστασία της αξίας του ανθρώπου. Εμείς έχουμε ρητές διατάξεις για όλα αυτά. Αλλού μπορεί να μην υπάρχουν. Δεν υπάρχει κανένα κοινωνικό δικαίωμα που να μην έχει στον πυρήνα του ένα ατομικό δικαίωμα. Η προστασία του γάμου και της οικογένειας είναι προστασία του δικαιώματος σύναψης γάμου, που είναι ατομικό δικαίωμα. Ή του δικαιώματος να έχει σεξουαλική ζωή, να τεκνοποιήσει, το οποίο δεν είναι κοινωνικό δικαίωμα. Κοινωνικό δικαίωμα είναι η προστασία του θεσμού της οικογένειας και η οικονομική και δημοσιονομική υποστήριξη της τεκνοποιίας, των τέκνων γενικά, της κάθε μορφής οικογένειας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι λύθηκαν τα προβλήματα των μεγάλων κοινωνικών συστημάτων υγείας, ασφάλισης, πρόνοιας, στέγασης, εκπαίδευσης, ούτε σημαίνει ότι εξαλείφθηκε η απόλυτη φτώχεια ή ότι περιορίστηκε η σχετική φτώχεια. Σημαίνει όμως ότι υπάρχει μία αμετάκλητη συνταγματική κατοχήρωση της επιδίωξης του κοινωνικού κράτους, δηλαδή της κοινωνικής συμπεριληπτικότητας. Βεβαίως υπολανθάνει πάντα το ζήτημα μιας ρήτρας δημοσιονομικής ευχέρειας. Είτε αυτό λέγεται είτε δεν λέγεται. Αυτό είναι και όλο το πρόβλημα το ερμηνευτικό. Η 9η παράμετρος είναι αυτή που εξαγγέλλεται τώρα πολύ συχνά, είναι η υποχρέωση λήψης νομοθετικών, διοικητικών και δικαστικών μέτρων κατά της διαφθοράς και υπέρ της διαφάνειας. Ελπίζω να μην έχει επικρατήσει και στις επιστημονικές αναλύσεις η ευρύτερα διαδεδομένη αντίληψη ότι είμαστε κακουργηματικού χαρακτήρα παραβάτες. Είμαστε πτεσματικού χαρακτήρα παραβάτες σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Μία παράμετρος που αποτυπώθηκε σε μια μεγάλη εκτενή δέσμη διατάξεων της αναθεώρησης του 2001. Ανεξάρτητες αρχές και ούτω καθεξής. Η 10η τέλος παράμετρος είναι η συμμετοχή της χώρας στη διαμόρφωση του θεσμικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οριστική επιλογή της συμμετοχής της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, η οποία κατέστη ρητή με την αναθεώρηση του 2001. Το 2001 προσθέθηκαν δύο ερμηνευτικές δηλώσεις κολοσιαίας συνταγματικής ερμηνευτικής σημασίας. Μία στο άρθρο 28, ότι το άρθρο 28 αποτελεί το συνταγματικό θεμέλιο για τη συμμετοχή της χώρας στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Και μία στο άρθρο 80, ότι το άρθρο 80 δεν κολλεί τη συμμετοχή στο κοινό νόμισμα. Δηλαδή η νομισματική κυριαρχία, το δικαίωμα κοπής, που είναι κλασική. Κλασικός συμβολισμός της κρατικότητας. Έχουν προσθεθεί αυτές οι δύο διατάξεις.
αυτές τις διατάξεις μπορεί να τις προσθέσαμε με έναν βολονταρισμό. Συνταγματικός βολονταρισμός είναι πάντα παρόν στις λεγόμενες συνταγματικές στιγμές. Μερικές φορές μπορεί ο βολονταρισμός να φτάνει μέχρι του σημείου αυτού που λέγεται constitutional vanity, της συνταγματικής ματαιοδοξίας του συντακτικού ή του αναθεωρητικού νομοθέτη. Το κανονιστικό προϊόν όμως υπάρχει, είναι εκεί και είναι αντικειμενικό. Ανεξάρτητα από τα στοιχεία της ιστορικής ερμηνείας και μάλιστα της ιστορικής υποκειμενικής ερμηνείας, όπως λέμε. Έρχομαι τώρα στο βασικό θέμα. Υπάρχει λοιπόν ένα θεσμικό κεκτημένο της μεταπολίτευσης, πολύ πλούσιο, που έχει ως επίκεντρό του το δημοκρατικό κοινωνικό κράτος δικαίου, την κοινοβουλευτική, κυβερνητική και πολιτική σταθερότητα, το σεβασμό στο κράτος δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις πολιτικές ελευθερίες, ένα κεκτημένο με νέα δικαιώματα. Έχουμε στα χέρια μας ένα πολύ μεγάλο επιχείρημα. Η δύσκολη οικουμενική εμπειρία της πανδημίας, όπως σας είπα, έθεσε υποδοκιμασία ταυτοχρόνως και σε χώρες με διαφορετικά επίπεδα θεσμικής και οικονομικής ανάπτυξης όλα τα δικαιώματα. Εμείς αντέξαμε, πιστεύω. Έχουμε διανύσει μισό αιώνα χωρίς πολιτιακό ζήτημα, χωρίς πολιτιακή κρίση, χωρίς εκτροπή, μισό αιώνα ελεύθερης και ομαλής λειτουργίας λαϊκής κυριαρχίας, ελεύθερης και ομαλής λειτουργίας αντιπροσωπευτικής αρχής, με σπάνιες, αυτό σημαίνει μεγάλη φρόνηση, με σπάνιες προσφυγές σε δημοψηφίσματα. Μία ήταν η θεμελιωτική στιγμή του 1974 και μία το αντισυνταγματικό δημοψήφισμα του 2015. Αποφύγαμε το δημοψήφισμα του 2011. Έχουμε πλήρη, όπως σας είπα, εφαρμογή της κοινοβουλευτικής αρχής και της αρχής της δεδηλωμένης, καθ' υπερβολήν, δηλαδή χωρίς καν περιθώρια ευελιξίας. Υπάρχουν παρόλα αυτά όλα τα αρχαϊκά χαρακτηριστικά των πολιτικών κομμάτων, τα αρχαϊκά, στην τυπολογία, την καταστατική της έννοιας του πολιτικού κόμματος, τα οποία οφείλονται κατά βάση στο σύνδρομο της αποστασίας του 1965, το οποίο επηρεάζει γενικότερα τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, στην καρδιά του οποίου είναι ο θεσμός του πολιτικού κόμματος. Μετέχουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θέλουμε να είμαστε πάντα στην πρώτη ταχύτητα, είμαστε κράτος μέλος, όλοι είναι κράτη-μέλη, δεν είμαστε ένα βεστφαλικό κράτος, δεν έχουμε αυτή την ψευδαίσθηση του εθνικού κράτους, εθνικού κυρίαρχου κράτους. Είμαστε ένα κράτος μειωμένης ή διαμοιρασμένης κυριαρχίας. Δεν υπάρχει κράτος που να μην είναι κράτος μοιρασμένης ή διαμοιρασμένης κυριαρχίας. Ακόμη και η μόνη υπερδύναμη ή οι διεκδικούσες στο ρόλο της υπερδύναμης μεγάλες δυνάμεις είναι και αυτές περιορισμένης κυριαρχίας εν τέλει. Έχουμε ένα εντυπωσιακά προσαρμόσιμο και ανθεκτικό σύνταγμα. Έχουν γίνει σεβαστές όλες τις φορές οι προδιαγραφές της αναθεωρητικής διαδικασίας. Έχουμε ενσωματώσει πολλές άτυπες μεταβολές μέσω της νομολογίας μας και μέσω της σύμφωνης με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνείας του Συντάγματος ή μέσω της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ερμηνείας του Συντάγματος. Δηλαδή έχουμε αλλάξει την αντίληψή μας για το άρθρο 14 και το βασικό μέτοχο. Έχουμε αλλάξει την αντίληψή μας για το τι σημαίνει θρησκευτική ελευθερία, τι σημαίνει προσελητισμός, τι σημαίνει επικρατούσα θρησκεία. Έχουμε ένα επίπεδο προστασίας που βελτιώνεται διαρκώς. Έχουμε υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τις πληρέστερες συνταγματικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πολλές, όχι μόνο Ουγγαρία, Πολωνία. Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μάλτα, Σλοβενία, Σλοβακία, Γερμανία. Οι Γερμανοί φορολογικοί δικαστές θέτουν τώρα στα ευρωπαϊκά δικαστικά όργανα το ζήτημα του στάτους τους, αν είναι δικαστές. Εμείς έχουμε κατοχυρώσει σε αναθεώρηση του 2019 πλήρως τους στρατιωτικούς δικαστές, οι οποίοι είναι
όμοιοι των τακτικών δικαστών. Θα έλεγα ότι αν συζητήσουμε μεταξύ μας, συνταγματολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, ιστορικοί, διαπιστώνουμε ότι η θεσμική αποτίμηση της μεταπολίτευσης είναι θετική, ότι υπάρχει ένα κεκτημένο το οποίο είναι εντυπωσιακό. Το ερώτημα είναι γιατί εμφανίζεται μία εντυπωσιακή διάσταση ανάμεσα στην επιστημονική αποτίμηση της θεσμικής πορείας της αντιπολίτευσης, της μεταπολίτευσης και την κρατούσα πεποίθηση της κοινής γνώμης. Αυτό που εμείς λέμε δεν γίνεται ευρέως αποδεκτό. Για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι δύο διαφορετικές παραστάσεις, οι δύο διαφορετικές προσλήψεις της θεσμικής αποτίμησης της μεταπολίτευσης? Είναι προφανώς άλλο πράγμα το θεσμικό κεκτημένο με το οποίο ασχολούμαστε και άλλο πράγμα το θεσμικό ζητούμενο της μεταπολίτευσης, το οποίο είναι πάντα ημιτελές, πάντα ανικανοποίητο, γιατί αυτή είναι η φύση της ιστορίας, πιστεύω. Η αποτίμηση του θεσμικού κεκτημένου γίνεται με αναγωγή στο παρελθόν και με αναγωγή σε συγκριτικά στοιχεία. Μάλιστα, η αναγωγή γίνεται συνήθως στις κακές όψεις του παρελθόντος. Από την άποψη αυτή έχουμε ένα πολύ μεγάλο θεσμικό κεκτημένο. Από την άλλη μεριά, η διαρκής υπογράμμιση του ζητούμενου, δηλαδή των ελλειμμάτων στη λειτουργία των θεσμικών συστημάτων της χώρας, των ελλειμμάτων στο πολιτικό σύστημα, στο δικαστικό σύστημα, στο διοικητικό σύστημα, το εκπαιδευτικό σύστημα, γίνεται με βάση τη βιωμένη εμπειρία των πολιτών, την οποία δεν μπορείς να την αντικρούσεις, γιατί ακριβώς είναι βιωματική. Τα στερεότυπα που καλλιεργούνται και αναπαράγονται κυρίως στο επίπεδο του δημοσίου λόγου, στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργούν μία ασυμμετρία. Και υπάρχει και ένας άδικος εκτελονισμός πληροφοριών για τα διεθνή δεδομένα. Δεν είναι ακριβή συνήθως η μεταφορά που γίνεται για τα διεθνή δεδομένα. Νομίζουμε ότι μόνο εμείς έχουμε προβλήματα, ότι οι άλλοι δεν έχουν θεσμικά κενά, θεσμικές ελλείψεις, κάτι που δεν είναι καθόλου ακριβές. Αρκεί να παρακολουθείς κανείς τι έγινε στη διαδικασία των Αμερικανικών προεδρικών εκλογών ή τι γίνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προανέφερα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αποτίμηση όχι επιστημονική, αλλά δημόσια, που διατηρεί με ψήμυρα αυτοενοχοποιητικά και ασύμμετρα στοιχεία. Εμείς μιλάμε για το θεσμικό κεκτημένο περιοπής και οι άλλοι μιλάνε για τη δικτατορία και το φασισμό που υπάρχει τώρα στην Ελλάδα. Ή πιστεύουν ότι η διαφθορά είναι ένα φαινόμενο μόνο ελληνικό. Νομίζω ότι αυτή η διαφοροποίηση των προσλήψεων αναδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνει την ταυτότητά της και την ιστορική της μνήμη η ελληνική κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει, το κεκτημένο της μεταπολίτευσης, παρά τα κενά της αντιφάσης, της επαναχωρήσης, αυτήν την αποκόλληση των επιπέδων μεταξύ επιστημονικής και κοινής αντίληψης, αποδίδεται συνοπτικά με δύο λέξεις, Ευρώπη και Δημοκρατία. Η μεταπολίτευση σημαίνει ότι η Ελλάδα έγινε ευρωπαϊκή και δημοκρατική, όπως ήθελε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η εν πολύ σαν επίγνωστη οικονομική ανάπτυξη μέχρι το 2007, παρά τις διαρθρωτικές αδυναμίες, επιτεύχθηκε υπό συνθήκες Ευρώπης και Δημοκρατίας. Η προοπτική ανάκτηση του εδάφους που χάθηκε λόγω της κρίσης διαμορφώνεται και πάλι υπό συνθήκες Ευρώπης και Δημοκρατίας. Άρα θα έλεγα ότι η μεταπολίτευση αναδεικνύει ένα μεγάλο θεσμικό πυρήνα που περιλαμβάνει το Σύνταγμα, το κράτος δικαίου, αυτές όλες τις κατακτήσεις, το οποίο περιβάλλεται από ένα πέλαγος λαϊκισμού, αμφιβολιών, αμφισημειών και από ένα πέλαγος δυστοκιών, ως προς την παραδοχή αυτού που είναι για μας προφανές, δηλαδή ότι έχουμε εδώ τα καλύτερα 50 χρόνια ανάμεσα στα 200, που είναι όλα μαζί μια ιστορία επιτυχίας, ένα success story. Η σπίσμα του συλλογικού εαυτού μας και της επιμονής μας να αρνούμαστε να προσλάβουμε αυτό που οι ίδιοι έχουμε καταφέρει. Φτάνω στο τέλος. Και φτάνοντας στο τέλος, τολμώ να διατυπώσω την υπόθεση εργασίας. Ότι αυτό που συγκροτεί την μεταπολίτευση,
ως διακεκριμένη και μακρά περίοδο της νεότερης και της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, είναι η σχέση της με το φαινόμενο στο οποίο επιμένω τα τελευταία χρόνια, τη σύγκρουση των ολοκληρώσεων, της εθνικής εδαφικής, μία, της θεσμικής συνταγματικής, δεύτερης, και της οικονομικής αναπτυξιακής, που είναι η τρίτη. Η μεταπολίτευση με τη στενήνια του όρου, η πτώση της δικτατορίας και η θεσμική εγκαθίδρυση μιας σύγχρονης φιλελεύθερης δημοκρατίας, ήταν το προϊόν μιας προφανούς σύγκρουσης. Μεταξύ αφενός μεν της εθνικής εδαφικής ολοκλήρωσης που δοκιμάζεται με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τον εδαφικό ακροτηριασμό της κυπριακής δημοκρατίας και την έναρξη μιας μακράς περίοδου ελληνοτουρκικής έντασης, με πεδίο την εθνική κυριαρχία και τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αφετέρου δε της αποκατάστασης του ρυθμού της θεσμικής συνταγματικής ολοκλήρωσης που είχε διαρρήξει η δικτατορία. Δηλαδή, η καταστατική στιγμή της μεταπολίτευσης είναι παραδειγματική της σύγκρουσης των ολοκληρώσεων. Απ' τη μια η εθνική, απ' την άλλη η θεσμική. Η θεσμική ολοκλήρωση θεμελιώνεται στην ήττα της εθνικής ολοκλήρωσης εκείνη τη στιγμή. Άρα βρίσκεται στο υπόβαθρο της θεσμικής συγκρότησης της μεταπολίτευσης μία ήττα της εθνικής ολοκλήρωσης. Και αυτή η διευθέτηση στη συνέχεια σηματοδοτεί έναν κύκλο οικονομικής ανάπτυξης που παρά τα διαρθρωτικά προβλήματα και τις παθογένειες εξελίσσεται υπό συνθήκες δημοκρατίας, κράτους δικαίου και σταδιακού κοινωνικού φιλελευθερισμού. Μάλιστα, η μεταπολίτευση με την ευρία έννοια του όρου εξελίσσεται τις δεκαετίες που ακολουθούν ως επίμονη μέρημνα συγχρονισμού των ολοκληρώσεων υπό την εγγύηση της συμμετοχής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ως συγχρονισμός των ολοκληρώσεών μας, της εθνικής και της θεσμικής και της οικονομικής. Το πλαίσιο αυτό διατηρείται παρά τις δυσκολίες και τις διακινδυνεύσεις, την περίοδο της οικονομικής κρίσης και την περίοδο της πανδημίας. Η κρίση της οικονομικής ολοκλήρωσης, όταν ξεσπάει, θέτει υπό σκληρή δοκιμασία το πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς, με κορυφαίες στιγμές τον έλεγχο της συνταγματικότητας της οικονομικής πολιτικής, το δημοψήφισμα, τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών, την σκευωρία Νοβάρτης. Δεν μετατρέπεται όμως σε συνταγματική κρίση, σε κρίση δηλαδή θεσμικής ολοκλήρωσης. Η κρίση της πανδημίας θέτει επίσης επιτάπητο ζητήματα δικαιωμάτων, αλλά δεν προκαλεί συνταγματική κρίση. Τα ζητήματα αντιμετωπίζονται εντός του δικονομικού πλαισίου, είτε του εθνικού είτε του διεθνούς. Εγκυβωτίζονται δηλαδή. Ελέγχονται και οργανώνονται δικονομικά. Μπορούμε συνεπώς να συμπεράνουμε ότι έχει εγκαθιδρυθεί ένα σχήμα συγχρονισμού της θεσμικής συνταγματικής και της οικονομικής αναπτυξιακής ολοκλήρωσης. Μας το εγγυάται και η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή. Παραδόξως όμως, αυτό έχει επιτευχθεί με τα κλασικά και επίμονα ζητήματα της εθνικής εδαφικής ολοκλήρωσης να διατηρούνται σε μία ρητορικώς ενεργή αλλά πρακτικώς λανθάνουσα κατάσταση, σε μία στρατηγική συνεχούς αγοράς χρόνου που δεν ξέρουμε τι να τον κάνουμε. Δεν θα αναφερθώ στην καμπύλη ούτε του Κυπριακού ούτε των ελληνοτουρκικών σχέσεων τον μισό αιώνα που εξετάζουμε. Στο επίπεδο πάντως του γενικού ερμηνευτικού σχήματος της σύγκρουσης των ολοκληρώσεων, όλη αυτή την περίοδο της μεταπολίτευσης, μπορούμε να πούμε ότι ο συγχρονισμός της θεσμικής και της οικονομικής ολοκλήρωσης, που είναι οι πυλώνες και τα κεκτημένα της συμμετοχής της χώρας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αυτός ο συγχρονισμός συντελείται λόγω της εκ των πραγμάτων στρατηγικής επιλογής της αποφυγής μείζωνος κρίσης στο πεδίο της εθνικής ασφάλειας και άμυνας. Αυτό δεν σημαίνει αποφυγή εντάσεων και πολύ περισσότερο δεν σημαίνει αποφυγή διολυστήσεων, ενώ προφανώς συνδέεται με την μακρά αναστολή της αξιοποίησης εθνικών πόρων, ύπαρξη των οποίων διακηρύσσεται
ενώ στο μεταξύ τα κλιματικά και ενεργειακά συμφραζόμενα μεταβάλλονται δραματικά. Από αυτή λοιπόν την οπτική γωνία μπορούμε ίσως να πούμε ότι η μεταπολίτευση αφενός μεν επιβεβαιώνει το σχήμα της σύγκρουσης των ολοκληρώσεων, αφετέρου δε εισάγει και καθιερώνει μια νέα εκδοχή του βασισμένη στην μετατροπή σε λανθάνουσα της λεγόμενης εθνικής εδαφικής ολοκλήρωσης. Σας ευχαριστώ πολύ.